Κυρίες και κύριοι, η επερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας αποκαλύπτει τον ταξικό αντιλαϊκό χαρακτήρα της πολιτικής της κυβέρνησης, των προηγούμενων κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κινείται στις ράγες της υποχρηματοδότησης, της εμπορευματοποίησης, ιδιωτικοποίησης και υποστελέχωσης των δημόσιων μονάδων υγείας, θυσιάζοντας τα λαϊκά δικαιώματα στο βωμό της καπιταλιστικής ανάπτυξης, των αντοχών της οικονομίας, της γενικότερης πολιτικής που υπηρετεί τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και διαθέτει δισεκατομμύρια ευρώ για το ΝΑΤΟ και την εμπλοκή στους υπεριαλιστικούς πολέμους. Επιτακτικά αναδεικνύεται η αναγκαιότητα να καταδικαστεί μαζικά αυτή η πολιτική και να δυναμώσει η λαϊκή πάλη για αποκλειστικά κρατικό δωρεάν σύστημα υγείας με κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των όρων της ανατροπής, ώστε στη θέση του καπιταλιστικού κέρδους να τεθούν οι λαϊκές ανάγκες. Η υγεία του λαού αντιμετωπίζεται ως κόστος και οι ασθενείς ως πελάτες. Αυτό χαρακτηρίζει τη διαχρονική πολιτική των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟ. Ο λαός πληρώνει αβάσταχτη φορολογία και τις απαράδεκτες ασφαλιστικές εισφορές. Πληρώνει όλο και περισσότερα για υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Στη συνολική δαπάνη στην υγεία το κράτος συμμετέχει μόνο με 30,4%, ενώ ο λαός πληρώνει το 69,6% άμεσα και έμεσα μέσω των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης. Δηλαδή, πρόκειται για μεγάλο περιορισμό της κρατικής δαπάνης και επιβάρυνση του λαού για να τροφοδοτεί το αστικό κράτος και οι κυβερνήσεις του την κερδοφορία των μονοπωλίων. Οι ασθενείς πληρώνουν υψηλή συμμετοχή για τα φάρμακα και τώρα χαρατσώνονται παραπάνω και για το ίδιο γενώσιμο σκεύασμα που παίρνουν εδώ και μήνες. Πληρώνουν για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, των οποίων η λίστα διευρύνεται ραγδαία. Νέα χαράτσια, 1 έως 3 ευρώ για κάθε παραπεμπτικό εργαστηριακών ή απεικονιστικών εξετάσεων. Με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων θέργεψαν οι ιδιωτικοί όμιλοι και ταυτόχρονα ενισχύθηκαν τα ιδιωτικά κριτήρια και η εμπορευματοποίηση των νοσοκομείων που λειτουργούν ως αυτοτελείς επιχειρηματικές μονάδες. Το υγειονομικό προσωπικό βιώνει εντατικοποίηση και μια πανσπερμία ελαστικών σχέσεων εργασίας. Εντείνεται η ανασφάλεια με τους συμβασιούχους, τους επικουρικούς, με τη λεγόμενη κινητικότητα. Αυτά είναι τα υλικά του λεγόμενου νέου ΕΣΥ και η κατάσταση θα χειροτερεύει. Στο έδαφος των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων που νομοθέτησε το ΠΑΣΟΚ και διατήρησαν όλες οι κυβερνήσεις, έχουμε το έσχος των επιπληρωμή απογευματινών χειρουργείων με τιμοκατάλογο και πλασχέ τον Υπουργό Υγείας. Η κυβέρνηση διατηρεί τις τραγικές ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές, διαιωνίζοντας το πρόβλημα των κλειστών χειρουργικών αιθουσών. Νομιμοποιεί το φακελάκι και εκβιάζει λέγοντας «Ή θα αναμένετε χειρουργείο μέχρι να βγει η ψυχή σας ή θα πληρώσετε». Και αυτό τον άθλιο εκβιασμό τον βαφτίζει η κυβέρνηση επιλογή. Η πρόκληση αυτή απαιτεί αποφασιστική απάντηση. Κλιμάκωση του αγώνα για αποκλειστικά κρατική δωρεάν υγεία, κατάργηση όλων των χαρατσιών, αύξηση των μισθών των υγειονομικών, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, μονιμοποίηση των συμβασιούχων,
μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού αποκλειστικής απασχόλησης. Τα χάλια της πολιτικής των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ τα ζει και ο λαός της Εύβοιας, της στερεάς Ελλάδας. Επί της ουσίας δεν υπάρχει πρόληψη, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τα κέντρα υγείας φυτοζωούν. Στην Ιστιαία και τα Ψαχνά έγιναν μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις, βροντοφωνάζοντας ότι δεν πάει άλλο. Για να μπαλώσετε, κύριε Υπουργέ, τις τρύπες της Κύρο που την έχετε εγκαταλείψει, φτάσατε να μετακινείτε γιατρούς από τα Ψαχνά. Εκεί φτάσατε. Στην Κάριστο έγινε λαϊκή κινητοποίηση για να καλυφθούν άμεσα τα κενά. Τα κενά από τις αποχωρήσεις γιατρών και τη δημιουργία μονάδας τεχνητού νεφρού, η οποία όπως και στην Ιστιαία έχει γίνει γεφύρι της Άρτας. Στο Μαντούδι, λόγω της έλλειψης ασθενοφόρων, θρηνήσαμε 2 νεκρούς στην καρότσα αγροτικού. Και αυτό σημαδεύει την πολιτική σας, κύριοι της κυβέρνησης. Στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, οι κενές οργανικές θέσεις είναι 282, σύμφωνα με τον ξεπερασμένο οργανισμό του 2012. Από τις 8 οργανικές θέσεις των γιατρών των επιγόντων είναι καλυμμένες μόνο οι 4. Λειτουργούν μόνο 3 από τις 6 χειρουργικές αίθουσες λόγω έλλειψης προσωπικού. Στη Λαμία τα ίδια και χειρότερα. Επίγοντα με 4 γιατρούς σε ένα μεγάλο νοσοκομείο. Αναισθησιολόγοι 2 στους 8. Στην παιδιατρική κλινική ούτε ένας μόνιμος παιδίατρος. Η πνευμονολογική κλινική λειτουργεί με 1 γιατρό προς συνταξιοδότηση. Η ουρολογική λειτουργεί με 2 γιατρούς, οι οποίοι βρίσκονται με καθεστώς παροχής υπηρεσιών. Ο μαγνητικός τομογράφος μια φορά την εβδομάδα. Στη Λιβαδιά 191 κενές οργανικές θέσεις. Το ουρολογικό τμήμα παραμένει κλειστό για πάνω από 3 χρόνια. Να δώσετε απαντήσεις. Στον αξονικό τομογράφο δεν υπάρχει εξειδικευμένος γιατρός. Η παιδιατρική κλινική έμεινε μόνο με 5 κλίνες από τις 15. Στο νοσοκομείο της Θήβας οι κενές οργανικές θέσεις είναι πάνω από 100. Παρόμοια είναι τα προβλήματα. Στην Άμφισσα, το Καρπενήσι, την Κίμη και εσείς επαναπάβεστε στις δάφνες σας. Η οδυνηρή κατάσταση που βιώνει ο λαός επιβάλλεται να γίνει κριτήριο για να δυναμώσει τον αγώνα του, να καταδικάσει αποφασιστικά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων του κεφαλαίου που καταπατούν τις λαϊκές ανάγκες, και να ενισχύσει μαζικά το ΚΚΕ στους δρόμους του αγώνα και στις ευρωεκλογές του Ιούνιου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.